Κύριε Δαβάκη. Καλησπέρα κύριε Φελούρη. Καλησπέρα σας. Σας εύχομαι ολόψυχα να έχετε την υγειά σας και να έχετε δύναμη να μπορείτε να επιτελέσετε το έργο το οποίο ομολογουμένως είναι από τα πιο ευαίσθητα και τα πιο σοβαρά για την ύπαρξη της, του κράτους μας, του έθνους μας. Και αυτό σημαίνει ότι για μας είναι τιμή που είσαστε αυτή τη στιγμή ως Υφυπουργός Εθνικής Αμήνης, δεδομένου ότι παραλάβατε από έναν άλλο Μανιάτη, σαν Μανιάτης, τον κύριο Καράμπελα. Και έτσι θέλω να σας συγχαρώ ολόψυχα για τη νέα σας, ας το πούμε, πολιτική υπευθυνότητα που έχετε αναλάβει. Ευχαριστώ κύριε Φελούρη. Είχα την μεγάλη τιμή και ευθύνη παράλληλα με την επιλογή του Πρωθυπουργού του κυρίου Σαμαρά να αναλάβω ένα μέρος της πολιτικής ευθύνης του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Η τιμή είναι βαριά δεδομένου ότι θα διαχειριστώ ένα ευαίσθητο τομέα για την άμυνα της χώρας μας, ένα τομέα όμως παράλληλα που είναι συνυφασμένος με τα εθνικά ιδανικά της πατρίδας. Ακριβώς. Το αίσθημα του ελληνικού λαού. Ακριβώς. Θεωρούσε, θεωρεί και θα θεωρεί τις ένοπλες δυνάμεις ένα κομμάτι δικό του, ένα κομμάτι το οποίο αποτελεί το καύχημα και την ασπίδα του. Και ίσως επειδή εσείς ανέκαθεν είχατε ευαισθησία σε αυτούς τους τομείς. Όλοι οι Λάκωνες έχουμε ευαισθησία στα ένστολα παιδιά ελληνικού λαού. Έτσι. Γιατί πολλοί Λάκωνες είμαστε αυτή την μεγάλη οικογένεια, την στρατεύσιμη οικογένεια, τη στρατιωτική οικογένεια. Αυτό είναι σωστό. Θεωρώ ότι είναι ένας χώρος ο οποίος έχει μνήμες, έχει αναμνήσεις, έχει ιστορία, έχει και πολύ μέλλον όσον αφορά την προοπτική της πατρίδας μας. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω μέσα από το σταθμό σας, το λακωνικό λαό, όλους τους Λάκωνες πολίτες οι οποίοι τόσα χρόνια με συντροφεύουν στους αγώνες που έχουμε δώσει, αγώνες οι οποίοι με οδήγησαν και σε αυτή την θέση ευθύνης στην οποία βρίσκομαι τώρα. Οι στιγμές της χώρας μας είναι πολύ δύσκολες. Τον ελληνικό λαό δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρουν ούτε οι καρέκλες, ούτε τα αξιώματα, ούτε τα υπουργεία αν θέλετε. Τον ενδιαφέρει πώς θα περάσει αύριο μήνα του, το εισόδημά του το οποίο βρίσκεται σε πολύ άσχημη κατάσταση. Η καθημερινότητά του, με άλλα λόγια. Η καθημερινότητά του και όχι μόνο την καθημερινότητά του, το μέλλον των παιδιών του. Έτσι είναι. Όλη αυτή η ιστορία που αποτελεί και συνθέτει το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Όμως πρέπει να αγωνιστούμε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς το πρωί στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, πρέπει να αγωνιστούμε κύριε Φελούρη, γιατί συνθέτουν δύο κόμματα αυτή την κυβέρνηση, δύο αντιμαχόμενα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ιδεολογικά αντίθετα, αλλά τα συνδέει αυτά τα κόμματα μία άλλη ιδεολογία, ιδεολογία της ανάγκης και του πατριωτισμού. Σωστό. Χρειάζεται πατριωτισμός και μια ιδεολογία που αφορά απόλυτα τη σωτηρία της πατρίδας. Κύριε Δαβάκη, κατά τούτο πιστεύω, ναι, ότι όλα είναι δυνατά, όλοι μπορούν να συνυπάρξουν. Και είναι γεγονός ότι ο τελευταίος χρόνος μας έχει διδάξει πάρα πολλά πράγματα σε αυτό το τομέα. Απολύτως. Με αποτέλεσμα το σημερινό, η σημερινή σας επιλογή σαν Υφυπουργός Εθνικής Αμήνης και όχι μόνο όπως ξέρουμε, η Λακωνία ετοιμήθη δεόντως σε τούτη σε αυτόν τον ανασχηματισμό. Πέστε μου κύριε Δαβάκη, κάνατε και παραλαβή, πώς το λένε, παράδοση από τον κύριο Καράμπελα και παραλαβή εσείς. Όχι, έγινε η ορκομοσία, μετά υπήρξε ένα υπουργικό συμβούλιο στο οποίο δόθηκαν κατευθύνσεις από τον κύριο Πρωθυπουργό. Άλλωστε δώσατε και την δήλωση στο συνεργάτη μου, το Φώτη, που ήρθε με την κάμερα, τα οποία θα τα παρουσιάσουμε στους τηλεθεατές μας αύριο πλέον, γιατί έρχονται με το λεωφορείο. Τώρα, από εκεί και πέρα, θέλω να μου πείτε, είστε ευχαριστημένος από την παράδοση, δηλαδή βρήκατε αυτά που υπολογίζατε, γιατί ανέκαθεν ήσασταν κοντά στις ένεπλες δυνάμεις. Μου γίνεται μια πλήρης ενημέρωση από τον στρατηγό τον κύριο Καράμπελα, τον οποίο έχω την τιμή να διαδεχθώ στο αξίωμα του Υφυπουργού, τον συμπατριώτη μας Λάκωνα Μανιάτη στρατηγό. Ακριβώς. Είναι πολλά τα ζητήματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είναι σύνθετα, είναι ευαίσθητα. Η πολιτική ηγεσία
θα τα παρακολουθεί συνεχώς και θεωρώ ότι θα υπάρχει πλήρης επιτυχία στον τομέα τον οποίο και εγώ θα έχω αναλάβει με βάση τις αρμοδιότητες που θα μου ανατεθούν άμεσα από τον Υπουργό, τον κύριο Αβραμόπουλο. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να λέμε διάφορα πράγματα γιατί είναι και σοβαρά, αλλά θέλω να σας πω, να σας ρωτήσω μάλλον, μια ευαίσθητη, έτσι, μια λιγάκι τολμηρή ερώτηση να σας κάνω. Να κοιμόμαστε ήσυχοι? Φυσικά και να κοιμόμαστε ήσυχοι. Οι ένοπλες δυνάμεις, τα στρατευμένα παιδιά του λαού μας, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, οπλίτες, σε κάθε όπλο, κάθε γωνιά της πατρίδας, κρατούν άσβεστη την φλόγα του εθνικού καθήκοντος, της ασφάλειας, της πατρίδας, των εθνικών ιδανικών. Πολύτως να κοιμόμαστε ήσυχοι. Έχει σημασία αυτό για μας, όπως καταλαβαίνετε, δεδομένου ότι φυσικά η γειτονιά μας φλέγεται. Και όπως καταλαβαίνετε, φοβόμαστε μην έχουμε τίποτα παρατράγουδα. Κανένα ατύχημα, όπως λέγεται. Όλο το δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων διακρίνεται από συνειδησία, από επαγγελματισμό, από ιδιαίτερη γνώση και εξειδικευμένη γνώση των θεμάτων που χειρίζεται και των επιχειρησιακών και των γενικότερων ζητημάτων. Και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός πρέπει, όπως είπα και προηγουμένως, να θεωρεί τις ένοπλες δυνάμεις καύχημα και την ασπίδα του έθνους. Κύριε Δαβακή, κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ζητήσω μία χάρη. Εάν μπορούμε μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, δεν έχει σημασία όποτε το κρίνετε εσείς σκόπιμο, να κάναμε μία κουβέντα έτσι περισσότερο ενημερωτική για τους συμπολίτες μας, για τους, για τους πατριώτες μας γενικά, για όλη την Ελλάδα εδώ που τα λέμε, γιατί εσείς πλέον δεν έχετε μόνο τη Λακωνία, έχετε και ολόκληρη την Ελλάδα υπό την δική σας ευθύνη σε αυτόν τον τομέα που έχετε οριστεί. Οπότε θα ήταν σκόπιμο να κάναμε μία έτσι εκ του σύνεγγης εκπομπή, μία συζήτηση για να ενημερώσετε και εσείς με τον τρόπο σας, τον οποίο ξέρω εγώ ότι μπορείτε να το κάνετε, να ενημερώσετε τους πολίτες μας γενικότερα θέματα εθνικά, τα οποία μας είναι απαραίτητα, γιατί ξεχνάμε, πέφτουμε με τα μούτρα στο θέμα της κρίσης, αλλά δεν θυμόμαστε εύκολα και τα εθνικά μας θέματα. Βεβαίως, βεβαίως. Όποτε θέλετε, θα χαρώ πολύ να τα πούμε, να συζητήσουμε. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ και πάλι, να σας ευχηθώ υγεία πρώτα και σε εσάς και στην οικογένειά σας και εν συνεχεία να έχετε δύναμη να επιτελέσετε το έργο που έχετε αναλάβει. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους Λάκωνες πολίτες, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχα κάνει αυτά που έχω κάνει στην πολιτική. Αυτό δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τηλεφωνική συνέντευξη που μας παραχωρήσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Φεζούρη. Θα τα πούμε και από κοντά. Βεβαίως.